Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 56ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε θεματάρα. Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια ενός σχολείου και των ερωτοαπαντήσεων που ακολούθησαν κάτω από ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube να εξερευνήσουμε το ερώτημα. Πότε έχουμε τη ψυχική πνευματική και ηθική οριμότητα ώστε να δημιουργήσουμε μια αυθεντική ερωτική σχέση με δυνατότητα ευδαιμονίας σε αντιδιαστολή με το συνήθες ναρκισιστικό σκεπτικό το οποίο επικρατεί στην εποχή μας και το καθιστά ιδιαίτερος δύσκολο οι άνθρωποι να έχουμε υγιείς ερωτικές σχέσεις, αυθεντικές ερωτικές σχέσεις, πραγματική αγάπη μέσα σε μια ερωτική σχέση, ώστε να βρεθεί η ψυχή μας, η καρδιά μας και το πνεύμα μας σε ένα γόνιμο έδαφος που να μπορεί να βιώσει την ευδαιμονία και να εξελιχθεί περαιτέρω. Στο σημερινό επεισόδιο θα διερευνήσουμε πότε είμαστε ουσιαστικά σε θέση να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, ποια είναι τα πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά στάδια που χρειάζεται να κατακτήσουμε μόνοι μας, προτού μπορέσουμε να μπούμε ουσιαστικά και αυθεντικά στη δημιουργία μιας σχέσης, ποιε είναι αυτές οι πνευματικές πίστες τις οποίες χρειάζεται να περάσουμε, με ποιο τρόπο ακολουθώντας τον αρκισιστικό σκεπτικό χάνουμε το παιχνίδι της αγάπης προτού καν αρχίσουμε να το παίζουμε θα μιλήσουμε φυσικά για τα συνήθινα αρχισιστικά σκεπτικά και μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε γιατί ουσιοδός έγιναν δύσκολες οι αυθεντικές ερωτικές σχέσεις στις μέρες μας αφορμή για αυτό το βίντεο ένα σχόλιο κάτω από ένα από τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο μπορώ να πω με χαροποίηση όταν το διάβασα, με ποια έννοια, με την έννοια ότι μας δίνει την ευκαιρία να δούμε ξεκάθαρα τον αρκισιστικό σκεπτικό, το οποίο δυστυχώς έχουν ή έχουμε πολλοί άνθρωποι και αυτό τον αρκισιστικό σκεπτικό καθιστά αδύνατη τη δημιουργία υγιούς ερωτικής σχέσης, αυθεντικής ερωτικής σχέσης και στον άνθρωπο που έχει αυτό τον ναρκισιστικό σκεπτικό, αλλά και στους ανθρώπους που μπλέκουν στα δίκτυα ενός ανθρώπου με ένα σκεπτικό. Δεν έχει σημασία κάτω από ποιο βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube έχει ε, παρατηρηθεί αυτό το σχόλιο στο κανάλι μου στο YouTube όπου μπορεί κανείς να το βρει εύκολα πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου ή απλώς το μικρό μου όνομα Θέκλα στο YouTube, στο κανάλι μου υπάρχουν πάνω από 5.000 βίντεο ψυχοεκπαίδευσης, αρκετά από τα οποία περιέχουν αναφορές σε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που μου τις αφηγούνται μέσω email, ούτως ώστε να μπορέσω να τους απαντήσω με βίντεο κάνοντας θεραπευτικές υποθέσεις οι οποίες μπορεί να τους είναι χρήσιμες στο να κατανοήσουν τον εαυτό τους και πολλές φορές αρκετοί από τους ακουρατές παίρνουν αυτά τα βίντεο και στη θεραπεία τους ως χρήσιμα εργαλεία. Το σχόλιο λοιπόν γράφει τα εξή ακόλουθα. Αν είσαι σε μια σχέση που βαλτώνει, χρειάζεσαι ένα έναυσμα για να φύγεις. Ένα βατήρα εντός εισαγωγικών για να γλιτώσεις από το βάλτο. Άρα θέτει η σχολιάστρια ως δεδομένο ότι κατά τη δική της άποψη, το δικό της τρόπο σκέψης, το δικό της τρόπο λειτουργίας, εάν είσαι σε μια σχέση που βαλτώνει, Χρειάζεσαι ένα έναυσμα για να φύγεις σε αυτή τη σχέση, ένα βατήρα, κάπου να πατήσεις δηλαδή, για να κλειτώσεις από το βάρτο. Διαφωνώ με αυτό. Συνεχίζει. Δεν είναι εύκολο να μείνεις μόνος και να σκεφτείς όπως λες. Πάρα πολύ συχνά στα βίντεο εισηγούμε ότι αν βρισκόμαστε σε μία σχέση βαλκτωμένη, σε μία σχέση νεκρή, σε μία σχέση προβληματική, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να τερματίσουμε τη σχέση, να μείνουμε μόνοι μας, να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, προκειμένου να μπορέσουμε να εξελιχθούμε ψυχικά, συναισθηματικά, ήθικα και πνευματικά, και μετά να είμαστε σε θέση να μπούμε στην επόμενη σχέση. λέω όμως αυτή η φίλη, δεν είναι εύκολο να μείνει μόνος και να σκεφτεί όπως λες. Νιώθεις ένα κενό, απελπισία και κυριολεκτικά πέφτεις στον πρώτο τυχό. Το δέχομαι, το ακούω ότι αν κάποιος βγει από μια κακοποιητική σχέση ή μια προβληματική σχέση ή έστω μια μη ικανοποιητική σχέση μπορεί να δυσκολεύεται ιδιαιτέρως να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του και να χρησιμοποιεί εις βάρος του το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας του να πέσει πάνω στον πρώτο τυχόντα. Το ακούω ότι συμβαίνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι οι άνθρωποι όταν μείνουν μόνοι τους και νιώθουν δυσβάσταχτη τη μοναξιά τους ότι η μόνη επιλογή που έχουν είναι να πέσουν πάνω στον πρώτο τυχόντα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχει η επιλογή της αυτογνωσίας. Υπάρχει η επιλογή του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Υπάρχει επιλογή της ψυχοθεραπείας. Υπάρχει επιλογή της ψυχοεκπαίδευσης. Δεν είναι η μόνη μας επιλογή να πάμε να πέσουμε πάνω στον πρώτο τυχόντα. Ενώ, ακούστε τώρα εδώ τον αρκισιστικό σκεπτικό, αν είσαι ήδη σε μια σχέση που δεν σου ταιριάζει και βρεις κάτι καλύτερο, σώζεσαι και απομακρύνεσαι σιγά σιγά από την προηγούμενη άσχημη κατάσταση. Θα ήθελα μια άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και απαντώ εγώ στη σχολιάστρια, η οποία είναι γνωστή μου με την έννοια ότι την έχω δει αρκετά συχνά στα σχόλια. Την έχω συναντήσει και από κοντά σε εργαστήρια master classes που κάναμε στην Αθήνα. Της απαντάω, είσαι σίγουρη πως θέλεις γνώμη. Είσαι σίγουρη πως θες τη γνώμη μου για καβάντζες και χρησιχτισία ανθρώπων ξεκάθαρα ναρκισιστικό σκεπτικό. Και μου απαντάει. Εγώ το θεωρώ ανασφάλεια και υπερβολικό φόβο, όχι ναρκισισμό. Συμφωνούμε ότι είναι ανασφάλεια και υπερβολικός φόβος. Το πώς το διαχειρίζεσαι όμως, πώς διαχειρίζεσαι το τραύμα, πώς διαχειρίζεσαι την ανασφάλεια, πώς διαχειρίζεσαι το φόβο, φανερώνει το ποιόν σου, το ηθικό σου ποιόν. Αν είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος ναρκισιστής που χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως αντικείμενα, που χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως αντικείμενα για να πατήσει πάνω τους, που θεωρεί ότι άλλοι άνθρωποι μπορούν να του ανήκουν ή αν χρησιμοποιεί ως μηχανισμό αντιμετώπισης του φόβου και της ανασφάλειας, άλλες υγιείς μεθόδους όπως αυτές που ανέφερα προηγουμένως. Λέει όχι, εσύ μου λες ότι είναι χρησικτησία ανθρώπων, ότι τον έχουμε καβάντζες είναι αρκισμός. εγώ σου λέω ότι είναι φόβος και ανασφάλεια. Και τη ρωτάω, άμα σου το κάνουν εσένα, πώς θα το θεωρήσεις. Αν εσύ είσαι το πρόσωπο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει κάποιος για να παραμείνει σε μια σχέση προκειμένου να βρει τον καλύτερο ή την καλύτερη και να φύγει ή αν είσαι αυτός που θα βρεθείς και θα είσαι βατήρας για να πατήσει ο άλλος να φύγει από μια κακή σχέση. Μα εννοείται μου απαντάει ότι γνωρίζω ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι σε άσχημες σχέσεις και δεν έχουν το θάρρος να βγουν διότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος που θα τους ενθαρρύνει. Πώ θα βγει από μια φυλακή όταν δεν σου ανοίξει κάποιο απ' έξω. Εξακολουθεί φίλη να παντάει... αποφεύγοντα την ευθύνη όσον είπε. Και προσθέτει σε επόμενο σχόλιο. Μου το έχουν κάνει. Το έμαθα μετά από πολύ καιρό. Όμω το θεωρώ δηλία, φόβο, ανασφάλεια, βόλεψη. Όχι όμως ναρκισισμό... Ο ναρκισιστής φροντίζει εγκαίρω να μην ταλαιπωρείται. <Ρι> λοιπόν, εδώ θα πω ότι οι άνθρωποι με ένα φροντίζουν να λένε στους εαυτούς τους και στους άλλους αυτά που τους βολεύουν να ακούσουν και αυτά που τους βολεύουν να θεωρήσουν. Δεν μενιάζει, ούτε ως ψυχολόγο, ούτε ως ψυχοθεραπεύτρια, ούτε ως ψυχοεκπαιδεύτρια, ούτε ως γυναίκα, ούτε ως σύντροφο. Δεν με νοιάζει αν έχεις φόβο και ανασφάλεια, εάν θα με χρησιμοποιήσεις εμένα ως ένα τρόπο να διαχειριστείς το δικό σου φόβο και τη δική σου ανασφάλεια. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις φόβο και ανασφάλεια, όλοι αντιμετωπίζουμε φόβους και ανασφάλειες, είναι ανήθικο, είναι ανίερο, είναι ναρκισιστικό, είναι καθορισμού και εξορισμού ναρκισιστικό να χρησιμοποιείς τους άλλους ανθρώπους για να μην πονάς. Να τους χρησιμοποιείς, να τους εκμεταλλεύεσαι, είτε να τους εκμεταλλεύεσαι παραμένοντας σε σχέση μαζί τους ενώ θέλεις να χωρίσεις, μέχρι να βρεις τον επόμενο καλύτερο ή την επόμενη καλύτερη, είτε να τους χρησιμοποιείς σαν καβάντζες, προκειμένου να μην ξεμένεις ποτέ μόνος, κάνοντας δηλαδή bread ρίχνοντας δηλαδή ψίχουλα αγάπης προκειμένου οι άλλοι να παραμένουν προσκολλημένοι σε σένα, ταΐζοντας έτσι το ολίμερανς ή τον άτοπο ερωτικό εμμονικό μυρικασμό, ταΐζοντας δηλαδή ψυχοπαθολογικές καταστάσεις στο μυαλό και στη ψυχή ενός άλλου ανθρώπου, που μολύνουν και το πνεύμα του, προκειμένου εσύ που νομίζεις ότι αξίζεις περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους και που νομίζεις ότι τα δικά σου τραύματα είναι πιο αξιόλογα, πιο σημαντικά, πιο αξιοσημείωτα από τον υπολείπων, προκειμένου εσύ να μην νιώσει τόσο πόνο. Συγγνώμη, αλλά οφείλει να βιώσεις τον πόνο σου εάν επιθυμείς να λέγεσαι καλοήθης εάν επιθυμείς να είσαι ψυχοσυναισθηματικά όριμος άνθρωπος, εάν επιθυμείς να είσαι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, οφείλεις να αντέξεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Εσωτερικούς δαίμονες έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Οι καλοήθεις άνθρωποι επιλέγουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες να τους διαχειρίζονται οι οι κακοήθης άνθρωποι επιδιώκουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες να τους προβάλλουν, να τους φορτώνουν πάνω στους άλλους, να κακοποιούν τους άλλους ως ένα μέσο εκτόνωσης των δικών τους εσωτερικών δαιμόνων και να δίνουν και από πάνω και δικαιολογίες και συγχωροχάρτια στον εαυτό τους για αχαρακτήριστες, απάνθρωπες, κακοποιητικές συμπεριφορές. Δεν μας νοιάζει κυρία μου, δεν μας νοιάζει κύριέ μου, αν εσύ δυσκολεύεσαι να αντέξει τα τραύματά σου. Πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία για να τα ξεπεράσεις. Πήγαινε να ψυχοεκπαιδευτείς για να τα ξεπεράσεις. Πήγαινε να παλέψεις εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια με τους εσωτερικούς σου δαίμονες και μη μας τους φορτώνεις εμάς πουλώντας μας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Μην πουλάς έρωτες ενώ αυτό που νιώθεις και αυτό που βιώνεις είναι φόβος και ανασφάλεια. Αυτό είναι το ναρκισιστικό σκεπτικό, το οποίο καταστρέφει την οποιαδήποτε δυνατότητα δημιουργίας υγιούς, αυθεντικής, ουσιαστικής, πραγματικής ερωτικής σχέσης. Αν ο ένας από τους δύο ανθρώπους ή ακόμη χειρότερα, εάν και οι δύο άνθρωποι, το μόνο και το πρώτο που επιδιώκουν να κάνουν είναι να μην πονέσουν, τότε θα πονέσουν αναπόφευκτα ο ένας στον άλλο. Τα αγαθά κόπη σκτώνται και αν δεν πονέσεις δεν έχεις όφελος. No pain, no gain, λένε οι Αγγλόφερνοι. Δεν πονάς, δεν έχεις όφελος. Όμως οι ναρκισιστές έχουν βρει τον τρόπο να μην πονούν και να έχουν όφελος. Έχουν βρει τον τρόπο να προκαλούν πόνο στους άλλους για να μην αισθάνονται αυτοί οι ίδιοι το δικό τους εσωτερικό πόνο. Δεν έχω καμία απολύτως συμπάθεια, δεν έχω καμία απολύτως συμπόνια, δεν έχω καμία απολύτως λύπηση για τον εσωτερικό πόνο των ναρκισιστών οι οποίοι αρνούνται με ανηθικότητα να τον αντιμετωπίσουν. Έχω όλη τη συμπόνια του κόσμου για τους ανθρώπους οι οποίοι σηκώνουν τον όποιο σταυρό τους με αξιοπρέπεια και αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη για τα δικά τους εσωτερικά ζητήματα. Σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα συναισθήματά τους, αναλαμβάνουν την ευθύνη για την απορρίθμιση που τους δημιουργούν τα τραύματα που έχουν συσσωρεύσει μεγαλώνοντας, που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων τους και παρακολουθούν συστηματικά καθημερινώς ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, προσέχουν τα πάντα που ακούνε και προσπαθούν να τα καταλάβουν με σκοπό να ωφεληθούν και όχι σκοπό να κριτικάρουν ή να ξεπατικώσουν ιδέες και όρους για να κάνουν τους έξυπνους και τους ξερόλες, ανθρώπους οι οποίοι είναι πνευματικά και ηθικά εργατική, τους αγαπώ, τους εκτιμώ και τους συμπονώ απεριόριστα. Δεν έχω καμία συμπόνια για τα ανθρωπάρια, τα οποία δεν θέλουν με τίποτα να αναλάβουν το δικό τους βάρος και θέλουν να το φορτώσουν στους άλλους. Και δεν φτάνει αυτό, έρχονται και από πάνω και έχουν και παράπονα. Και εκφράζονται πως είναι σε μία δυσχερή θέση και δεν έχουν βιώσει πράγματα που έχουν βιώσει άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι κοπιάζουν για να τα επιτύχουν. Ήδη ίδια αυτή σχολιάστρια, αρκετές φορές στο παρελθόν, έχει σχολιάσει κάτω από άλλα βίντεο ότι καλά την έχετε εσεί, οι οποίε παντρευτήκατε και χωρίσατε και έχετε και παιδιά, γιατί κάνατε κάποιους κύκλου στη ζωή σα και εμεί δεν κάναμε αυτού του κύκλου στη ζωή μα. Πώς θα κάνεις αγάπη μου κύκλους στη ζωή σου αφού δεν θες να βρέξεις το δαχτυλάκι σου. Πώς θα βιώσεις ένα γάμο, τη μητρότητα, την πατρότητα. Πώς θα βιώσεις την ουσιαστική σύνδεση με άλλους ανθρώπους αν δεν θες να νιώσεις τον πόνο του να δουλεύεις με τους εσωτερικούς σου δαίμονες. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορούμε να έχουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή. Δεν γίνεται. Και όμως μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, συντριπτικά μεγάλο μέρος της ναρκισιστικής κοινωνίας στην οποία ζούμε, προσπαθούν να επιτύχουν ακριβώς αυτό. Να έχουν όσα περισσότερα ωφέλη γίνεται ξεζουμίζοντας συναισθηματικά, πνευματικά, σεξουαλικά, ερωτικά, ενεργειακά, οικονομικά ακόμη τους άλλους ανθρώπους και οι ίδιοι να μην προσφέρουν τίποτα. Οι ενήλικες ανθρώπινες σχέσεις είναι ανταποδοτικές. Δίνεις και παίρνεις. Για να πάρεις πρέπει να δώσεις. Για να δώσεις, και αυτό το λέω όσου έχουν συνεξαρτητικό σκεπτικό σύνδεση που σκέφτονται ένας άνθρωπος και όπως να είναι, να βρεθεί κάποιος να γαντζωθώ επάνω του και ας μην μου φέρετε καλά, δεν γίνεται, ξαναλέω, προς τους ανθρώπους με το συνεξαρτητικό σκεπτικό δεν γίνεται να δώσεις χωρίς να παίρνεις. Αυτός ο τρόπος σκέψης μας έχει οδηγήσει στη σημερινή εποχή όπου μεγάλη μερίδα των ενήλικων ανθρώπων, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού βιώνουν μια απαξίωση σε σχέση με τις ερωτικές σχέσεις είτε βρίσκονται σε ερωτικές σχέσεις οι οποίες δεν τους ικανοποιούν αλλά παραμένουν σε αυτές προκειμένου να αποφύγουν το φόβο της μοναξιάς, να αποφύγουν τον κόπο του να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι προσπαθώ έναν άνθρωπο να βρω με το φανάρι και το μόνο που βρίσκω είναι ένα αρκισάκια, το οποίο είναι διαθέσιμα να σε ξεζουμίσουν, αλλά να μην δώσουν τίποτα και να σε χρησιμοποιήσουν για να πατήσουν επάνω σου και να προχωρήσουν να πάνε παρακάτω. Δυστυχώς αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Είτε θέλουμε να την παραδεχόμαστε, είτε όχι. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται να δουλέψουν πνευματικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν ξεκάθαρα να είναι βολεψάκιδες και να αποφεύγουν τον πόνο και τον κόπο παρά να δουλέψουν και να εργαστούν προκειμένου να μπορέσουν να έχουν, να δημιουργήσουν και να τους αξίζει μια υγιής ερωτική σχέση. Πότε είμαστε ουσιαστικά σε θέση να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση? Είμαστε ουσιαστικά σε θέση να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση όταν μπορούμε να υπάρξουμε μόνοι μας, όταν μπορούμε να αντέξουμε το φόβο μας, όταν μπορούμε να μετατρέπουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα, μόνον τότε. Κάτω από οποιασδήποτε άλλες συνθήκες δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια υγιή ερωτική σχέση. Ας πάρουμε το παράδειγμα που λέει η κοπέλα στο σχόλιο ότι έναν αρχισάκι παραμένει σε μια σχέση που θεωρεί βαλτωμένη προκειμένου να μην είναι μόνο του και να μην αντιμετωπίσει το φόβο της μοναξιάς και τον πόνο του να είναι μόνος, μένει μέσα σε αυτή τη σχέση και γνωρίζει κάποιον καλύτερο και σιγά σιγά έτσι όπως το έχει γράψει η κοπέλα απομακρύνεται από την προβληματική σχέση και πάει στην καλύτερη. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη βρίσκεται μέσα σε μια σχέση να δώσει μια δίκη ευκαιρία, να δώσει ένα fair chance σε ένα νέο άνθρωπο που έρχεται στη ζωή του είτε είναι καλύτερος είτε τον θεωρεί ως καλύτερο. Με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο και τα τρίτα πρόσωπα ποτέ δεν καταφέρνουν να ευδοκιμήσουν στις σχέσεις ακόμη και αν το πρώτο πρόσωπο παρατήσει το δεύτερο πρόσωπο και καλά για να παραμείνει με το τρίτο πρόσωπο. Οι ναρκισιστές δεν αγαπούν. Δεν συνδέονται ουσιαστικά. Χρησιμοποιούν του άλλου ανθρώπου. Ξεζουμίζουν του άλλου ανθρώπου. Στοχοποιούν του άλλου ανθρώπου. Γιατί το μόνο που του ενδιαφέρει είναι πώ θα απολαύσω χωρί να πληρώσω. Πώ θα κάτσω χωρί να έχω κουραστεί προηγουμένω. Πώ θα έχω όλα τα ωφελήματα χωρί να πληρώσω γι' αυτό που κάνω. Τίποτα στη ζωή δεν δίνεται δωρεάν και δεν μιλάω από οικονομική σκοπιάς, Μιλάω από πνευματικής και ενεργειακής σκοπιάς. Τα πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά στάδια που χρειάζεται να κατακτήσουμε μόνοι μας είναι να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι εσωτερικοί μας δαίμονες, να εντοπίσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες, να εντοπίσουμε ποια είναι τα εσωτερικά μας ζητήματα και να δουλέψουμε σκληρά πάνω σε αυτά, χρησιμοποιώντας την τριάδα της θεραπείας. Ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Εάν ξεκινούμε να μπαίνουμε στο παιχνίδι των σχέσεων, στην αρένα των σχέσεων αν θέλετε, έχοντας το σκεπτικό ότι εγώ θα προσπαθήσω να κοπιάσω όσο γίνεται λιγότερο και να απολαύσω όσο γίνεται περισσότερο, τότε καταδικάζουμε τους ανθρώπους που θα μπλέξουν μαζί μας σε ψεύτικες σχέσεις και σε συναισθηματική και άλλων ειδών εκμετάλλευση. Κατά τη γνώμη μου, το σκεπτικό το οποίο σας διάβασα στο σχόλιο είναι ένα ξεκάθαρο ναρκισιστικό σκεπτικό. Τι γνώμη έχετε εσείς, θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τις δικές σας γνώμες. Σας χαιρετώ. Αυτό ήταν το 56ο επεισόδιο του podcast και έθεσε ένα ζήτημα καυτό. Γιατί έγιναν τόσο δύσκολες οι σχέσεις στις μέρες μας. Επειδή οι άνθρωποι διέπονται από ξεκάθαρα ναρκισιστικά σκεπτικά. Επειδή περισσότεροι άνθρωποι, οι αρκετοί άνθρωποι, οι πολλοί άνθρωποι διέπονται από ξεκάθαρα ναρκισιστικά σκεπτικά και αποφεύγουν τον πνευματικό αγώνα. Αξίζει τον κόπο να αγωνιζόμαστε πνευματικά για να απολαύσουμε μετά τους καρπούς των κόπων μας. Δεν αξίζει τον κόπο να πουλάμε τη ψυχή μας στο διάβολο προκειμένου να μην κοπιάσουμε, γιατί δεν καταδικάζουμε μόνο τον εαυτό μας σε έλλειψη ευδαιμονίας, αλλά και τους άλλους ανθρώπους που θα μπλέξουν μαζί μας. Προσοχή.